Έχει αρχίσει η διαδικασία. Ονομαστική θα είναι η ψηφοφορία, ακούσαμε. Ονομαστική νίκη θα είναι. Την αναμένουμε περίπου σε μία ώρα να ξεκινήσει μετά από μια πολύ έντονη πολιτική αντιπαράθεση που είχαμε το μεσημέρι των πολιτικών αρχηγών. Να σας σημειώσω ότι την ονομαστική ψηφοφορία την έχει ζητήσει εκτός των άλλων και η Νέα Δημοκρατία. Ναι, και το λέμε αυτό πρόσωπο, διότι δεν είναι συνηθισμένο κυβερνητική παράταξη να ζητά ονομαστική ψηφοφορία. Ωστόσο, η Νέα Δημοκρατία το κάνει αυτό γιατί θεωρεί ότι η αντιπολίτευση θα αναγκαστεί να ψηφίσει μια σειρά από άρθρα σε αυτό το νομοσχέδιο, περίπου τα 2/3 των άρθρων, τα οποία αφορούν σε ρυθμίσεις με θετικό κοινωνικό πρόσημο. Από την άλλη, η αντιπολίτευση θεωρεί ότι όλα αυτά τα άρθρα είναι φερετζές για τα αντιλαϊκά μέτρα, διότι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμματα ότι δεν αποτελούν τίποτα άλλο παρά κοινοτικές οδηγίες, τις οποίες έπρεπε ούτως ή άλλως η κυβέρνηση να ψηφίσει και μάλιστα να τις φέρει σε διαφορετικό νομοσχέδιο. Πριν από λίγο μάθαμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταψηφίσει επί της αρχής το νομοσχέδιο και στο σύνολο των άρθρων και θα είναι θετικός μόνο στις ρυθμίσεις που αφορούν τις κοινοτικές οδηγίες. Να σας πω ότι η ονομαστική αυτή τη φορά θα γίνει με φυσική παρουσία των βουλευτών. Έχουν αρθεί τα μέτρα, τα περιοριστικά για τον COVID. Θα μπαίνουν οι βουλευτές ανά 100 μέσα στην αίθουσα της Ολομέλειας και αναμένουμε νίκη αποτέλεσμα γύρω στις 11 περίπου το βράδυ. Καταψηφίζουν επί της αρχής και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης.